σημαντική καταγραφή, ιστορική θα έλεγα για την αριστερά, αλλά και μια σημαντική ανατροπή στο πολιτικό σκηνικό. Σε κάθε περίπτωση έξω έχει μια πολύ ωραία μέρα. Διότι κάποιοι τρομοκρατούσαν μέχρι το Σάββατο το βράδυ ότι αν ο ΣΥΡΙΖΑ κερδίσει με 2-3 μονάδες θα έχουμε λυγμούς, σεισμούς και καταποντισμούς. Κερδίσαμε με 4, αλλά εδώ μια πολύ ωραία μέρα. Ελπίζω και οι επόμενες μέρες να είναι ωραίες. Διότι η έκφραση της λαϊκής ετοιμιγωρίας μπορεί να δώσει δυνατότητες στη χώρα μας και για μια ισχυρότερη θέση στην Ευρώπη. Κοιτάξτε, η ανησυχία μου είναι η έξαρση των ακραίων στοιχείων στην Ευρώπη. Να. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό γεγονός. Ίσως πρέπει να ληφθεί το μήνυμα ότι ο ευρωσκεπτικισμός έχει αιτίες που τον δημιουργούν. Άρα πρέπει να φτιάξουμε μια καλύτερη Ευρώπη για να αντιμετωπίσουμε και τον ευρωσκεπτικισμό. Πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε. Αυτή η διάθεση των τριών στοιχείων στην Ευρώπη είναι για το μέλλον της Ευρώπης, δεν ξέρω πώς είναι. Ένα αποτέλεσμα που δημιουργεί ένα εντελώς νέο πολιτικό τοπίο. Έχουμε μια ιστορική ανατροπή, πολιτική ανατροπή και νέους σχετισμούς δύναμης. Δεν είναι μόνο η μεγάλη, σημαντική, καθαρή νίκη του ΣΥΡΙΖΑ με 4 μονάδες, αλλά είναι και το γεγονός ότι τα δύο κόμματα που συγκροτούν τον κυβερνητικό συνασπισμό έχουν απώλεια 11 και πλέον μονάδων από το ποσοστό, από τα ποσοστά που κατέγραψαν στις προηγούμενες εθνικές εκλογές τον Ιούνιο του 2012. Εάν χθες είχαμε εθνικές εκλογές, τα δύο αυτά κόμματα θα είχαν αρθριστικά και με βάση τον εκλογικό νόμο που ισχύει 94 βουλευτές από 162 που έχουν σήμερα στη Βουλή. Αυτό συνιστά μία πολύ μεγάλη δυσαρμονία ανάμεσα στη βούληση του Λαϊκού Σώματος και στους συσχετισμούς που υπάρχουν στη σημερινή Βουλή. Και όταν καταγράφεται μια τόσο έντονη δυσαρμονία, είναι προφανές ότι κανείς δεν νομιμοποιείται και ιδίως αυτή η Βουλή δεν νομιμοποιείται να προχωρήσει σε κρίσιμες αποφάσεις που θα δεσμεύσουν το λαό και τη χώρα για τα επόμενα χρόνια. Και σε κάθε περίπτωση δεν νομιμοποιείται αυτή η Βουλή να εκλέξει τον επόμενο Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Το Σύνταγμά μας άλλωστε ορίζει ότι όταν υπάρχει μια τόσο έντονη δυσαρμονία της λαϊκής βούλησης με την εφαρμοζόμενη κυβερνητική πολιτική, τότε η λύση είναι η προσφυγή στη λαϊκή ετοιμιγωρία. Κατέθεσα λοιπόν στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας την άποψή μας ότι πρέπει με συντεταγμένο και ομαλό τρόπο, το συντομότερο δυνατό, να υπάρξει προσφυγή σε εθνικές εκλογές προκειμένου να αποκατασταθεί η δημοκρατική ομαλότητα στον τόπο. Χθες βράδυ άκουσα τον Πρωθυπουργό, άκουσα και τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Βενιζέλο. Στην πολιτική όπως και στη ζωή, καλό είναι να ξέρεις και να κερδίζεις αλλά και να χάνεις. Και όταν χάνεις να παραδέχεσαι την ήττα. Ο Πρωθυπουργός παρουσιάστηκε χθες σαν να ήταν αυτός που κέρδισε με 4 μονάδες εκλογές. Σε κάθε περίπτωση, τον καλό να μην διανοηθεί, να εφαρμόσει τα σχέδια που είχε έτοιμα στα συρτάρια του για μετά τις ευρωεκλογές. Τον καλό να μην διανοηθεί, να εφαρμόσει νέα σκληρά μέτρα λιτότητας, περικοπές σε μισθούς και συντάξεις, απολύσεις, να μην διανοηθεί την ιδιωτικοποίηση του σημαντικότερου δημόσιου αγαθού που είναι το νερό, να μην διανοηθεί να προχωρήσει σε εκποιήσεις της δημόσιας περιουσίας και ιδιαίτερα των παραλιών μας ή φυλέτων ιδιαίτερου φυσικού κάλους που πρέπει να παραμείνουν στο δημόσιο πλούτο ως φυσική ανεκτίμητη κληρονομιά. Τέλος, προειδοποιούμε τον Πρωθυπουργό να μην διανοηθεί να προχωρήσει στον διορισμό
του διοικητή της Τράπεζας Ελλάδος και στον διορισμό του επόμενου Επιτρόπου της χώρας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δίχως τη συμφωνία του μεγαλύτερου κόμματος στη χώρα, δίχως την ευρύτερη πολιτική συνένεση, διότι δεν νομιμοποιείται να παίρνει αποφάσεις που δεσμεύουν τη χώρα και το λαό για πολλά χρόνια, για τα επόμενα χρόνια, με τα ποσοστά που κατέγραψε χθες, έχοντας δηλαδή ποσοστά μειοψηφία στο Λαϊκό Σώμα.